Ρε Σωτήρη, τι είμαι, πώς είμαι, λίγο περίεργα ακούγομαι, εντάξει, οκ. Okay. Μίλα τόση ώρα, μη χειρό. Εγώ περιμένω σήμερα να μιλήσει, να πει καλημέρα, Σωτήρη, είμαι εδώ, δασκαλάκι. Παίζει το χαλί μία ώρα, με κοιτάει, δεν τα λαθούμε, δεν υπάρχουν αυτά. Κι όμως γίνονται. Κι όμως γίνονται. Αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Τι Ηράκλεια, τι Ηρακλιά, τι Καλλικράτεια, τι Καλιφόρνια. Το καλοκαίρι είναι ένα. Αν και αντιλαμβάνομαι ότι πλέον πρέπει να μιλάμε για ελληνικό κακοκαίρι, δηλαδή αυτά που οι ξένοι περιηγητές έχουν γράψει εδώ και περίπου 2,5 αιώνες για το περίφημο ελληνικό καλοκαίρι, πρέπει πλέον να τα ξεχάσουμε. Το μεγαλύτερο χτύπημα στην Ελλάδα, το έχω πει 100.000 φορές, από το 2010 και μετά δεν ήταν η οικονομική κρίση. Δεν είναι η οικονομική κρίση. Είναι η καταστροφή του ελληνικού καλοκαιριού όπως το γνωρίζαμε, όπως το ζήσαμε, όπως το αγαπήσαμε. Αλλά τι περιμένεις, όταν ο άλλος γειτονιά μου χθες, προχθές, με έτοιμος να τον βαρέσω ήμουνα. Έτσι τελείωσα χθες, έτσι ξεκινάω. Έτσι τελείωσα εψέ, έτσι ξεκινάω. Όταν ο άλλος λέει, άντε ρε, άντε να δροσίσει, άντε επιτέλους να δροσίσει. Τι περιμένεις τώρα, του λέω πόσο χρονών είσαι, μου λέει 48. Δηλαδή με τι καλοκαίρια μεγάλωσες εσύ ρε φίλε. Δεν ζούσες εδώ που ήσουν αλλού. Δηλαδή είχες πάει ας πούμε στο Βέλγιο. Είχες πάει στη Μεγάλη Βρετανία, ζούσες, πού ζούσες, στη Σκανδιναβία, να το καταλάβω. Να δροσίσει, επειδή μας έκανε για περίπου 7-8 μέρες 33 βαθμούς, 32. Τι περιμένεις, η κατάρα. Να είναι καλά ο 081 που στέλνει μήνυμα έπος. Καλημέρα, Σάββας. Και ρωτάω ευθέως τον Σάββα, τον ρωτάω ευθέως. Τι θα σε τραβήξει να πας στη Μονεβασιά που έχει κούτρα σπίτι από τη γυναίκα σου και να έχει μουντίλα. Εγώ δεν λέω να βρέχει, να έχει μουντίλα. Και 27 βαθμούς. Άντε απόλαυσε καλοκαίρι στη Μονεβασιά με μουντίλα και 27 βαθμούς. Άντε απόλαυσε το. Καλημέρα και από μένα, Σάββας. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα δεδομένα για σήμερα. Ποια είναι. Ένα δεδομένο. Σίγουρα είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου. Η 107,4 μεγάκυκλοι των FM. Σίγουρα έχω απέναντί μου, ουσιαστικά δίπλα μου, Σωτήρη Δασκαλάκη για ένα ακόμη πρωινό. Παρασκευή είναι κοντά μου και φοράει τη σερτάρα των Velvet Revolver. Μην ρωτήσει κάποιος ποιοι είναι οι Velvet Revolver. Θα εξωστρακιστεί από αυτήν την εκπομπή για παντός. Ένα άλλο δεδομένο. Έχω Μαριλίζ στη γραμματιακή υποστήριξη. Και αυτό δεδομένο. Προσέξτε τώρα. Ένα άλλο δεδομένο. Είναι η Τρόικα. Ναι, τι σώει η Τρόικα, να το πω τώρα Τρόικα αυτό. Δεν το λέω, όχι. Να το δώσω ως δεδομένο ότι είναι η Τρόικα. Τι Τρόικα είναι αυτή. Ο ένας είναι στην Ολλανδία, ο Χρήστας ο Τσαλτίδης, ένας από τους 55 κορυφαίους ρεπόρτερ του Άρεος στη Νότια Ευρώπη. Έτσι, όχι στην Ευρώπη, στη Νότια Ευρώπη. Και τι κάνει. Από εκεί που είναι, ρίχνει τιμωρίες στον συμπαρουσιαστή του. Παναγιώτης Παπαδόπουλας σήμερα δεν θα είναι κοντά σας. Πληρώνει, βέβαια για μένα το πληρώνει σε εισαγωγικά, κάποια σχόλια που έκανε τις τελευταίες δύο μέρες, Πέμπτη και Τετάρτη, κυρίως Τετάρτη, για τον Άρη στον αέρα, ενώ ήταν στον αέρα ο Χρήσανθος, την πληρώνει με μία μέρα off. Τώρα βέβαια, να πω την αμαρτία μου, νομίζω και εγώ θα ήθελα και ο Σωτήρης θα ήθελε να την πληρώσει έτσι. Δηλαδή να τιμωρηθεί με ένα off παρασκευιάτικο. Να το κάνει τριημεράκι. Ωραίο. Ωραία τιμωρία αυτή. Ωραία τιμωρία. Βέβαια, την Δευτέρα τον περιμένει τον Παναγιώτη μια συνάντηση με την διεύθυνση του Λίμπερο. Καλημέρα και καλή τύχη στον αδερφό Παναγιώτη, γνωστό και ως φίλο με τον μπλε αμάξι. Γελάει η κοινωνία όλη. Λοιπόν, Σωτήρη, κλείσε το πάλι με χωρίς μουσική. Έχεις το άλλο το κομμάτι έτοιμο. Μπράβο. Πάμε λίγο χωρίς μουσικούλα, παλικάρι μου. Δεν χρειάζεται. Να είσαι καλά. Δύο διαγωνισμούς έχουμε σήμερα. Όπως σας υποσχεθήκαμε, έχουμε ένα διαγωνισμό που αφορά όλη την κοινωνία και το εννοώ, όλη την κοινωνία. Και ένα διαγωνισμό που δεν αφορά ακριβώς όλοι. Κανονικά όλοι αφορά και εκείνος, αλλά εντάξει, ξέρω ότι δεν θα ασχοληθείτε όλοι με αυτό. Πριν πω τους διαγωνισμούς, χθες για κάποιο λόγο επισκέφθηκα τον καλύτερο ίσως φίλο μου των σχολικών μου χρόνων, στο δημοτικό εννοώ, τον πολύ καλό χειρουργό και καθηγητή στο ΑΠΘΙΤΑ, Σταμάτη Αγγελόπουλο. Πάντα με το Σταμάτη εννοείται, επειδή βρισκόμαστε πάρα πολύ αραιά, πολύ πολύ αραιά, κάνουμε flashback στα παλιά. Και τι μου θύμισε ο Σταμάτης. Ειλικρινά το έχω ξεχάσει. Αφιερώνω και τα δύο σχόλια
στο Σωτήρη Δασκαλάκη. Όχι σχόλια, και τα δύο γεγονότα. Σωτήρη, που είχε γίνει το πρώτο γκούντις στον ομό Θεσσαλονίκης. Αν το έχεις ακούσει, αν το ξέρεις. Ο Σωτήρης μου λέει, εγώ ήξερα, έτσι ξέρω, λέει εγώ, έτσι ξέρω, στην Μαρτίου. Ο Σταμάτης μου θύμισε, ο Αγγελόπουλος, ότι το πρώτο γκούντις άνοιξε στην Αγία Τριάδα. Όχι στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, στην Αγία Τριάδα έξω. Το επίνιο της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Ότι εκεί άνοιξε το πρώτο και το θυμήθηκε αυτό με αφορμή τα πάρτι στα οποία πηγαίναμε εκεί, τέλη 70's, αρχές του 80, rock and roll party. Πολλά από αυτά τα διοργάνωνε η 7-Up, τα παρουσίαζε, αν θυμάμαι καλά, ο Ντίνος ο Κωστόπουλος, γινόταν χαμός, γινόταν κόλαση, πιτσιρικαρία, νεολαία, δεν σχολιάζω, και πηγαίναμε και τρώγαμε και γκούντις. Ή λίγο πριν, κυρίως μετά, όταν ήταν να φύγουμε. Άντε αυτό, εντάξει, θα το σχολιάζει όποιος θέλει. Αν κάποιος βλέπει ότι κάνει λάθος στο σταμάτη, ο φίλος μου, όπως είναι αλλού, έχει άνοιξει πρωτογκούντης. Τι έπαιζε με τις πατατούλες του γκούντης. Τώρα λένε κάποιοι ότι τα πήρε και το σταμάτησε τα γκούντης, τέλος πάντων, καμία σχέση. Τότε, τον πρώτο καιρό που άνοιξε, έβαζε τις πατατούλες μέσα στο μπέργκερ. Δεν το θυμόμουν αυτό, αλλά μετά το έφερα εικόνα. Τουλάχιστον, λέει, τους 4-5 πρώτους μήνες, Σωτήρη, έβαζε τις πατατούλες μέσα στο μπέργκερ. Όταν μου το είπε, το έφερα εικόνα. Μιλάμε ότι χθες πραγματικά λέω, ρε παιδί μου, καλό είναι όταν κλείνει μια μέρα στη ζωή σου, να λες κάτι έμαθα. Κάτι θυμήθηκα. Παύλα, έμαθα, παρένθεση, έμαθα. Τα έχω βιώσει αυτά, εντάξει, τα θυμήθηκα. Μου τα θύμισε, σταμάτησε. Και πραγματικά με συγκίνησε. Είναι θέμα για μένα ολόκληρο αυτό. Οι πατατούλες των γκούντις μέσα στο μπέργκερ. Νομίζω ότι κάποιοι τώρα ανατριχιάζετε, συγκινήστε. Οι νέοι τώρα, τα στραβόγαλα που τις παίρνετε χωριστά, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Η εσεμιέρα είναι ανοιχτή και σας περιμένει. FM κενό. Μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Όσοι βγείτε τώρα ξεκάθαρα και είστε κυρίως οι εποχούμενοι σε δίτροχο, ρίξτε κάτι πάνω σας. Το λέω με αγάπη. Ρίξτε κάτι πάνω σας, γιατί πραγματοποιήθηκε η ευχή κάποιον και ο καιρός εμένα προσωπικά μου θυμίζει τέλη Σεπτέμβρη. Δηλαδή σήμερα τώρα ένιωσα ότι κατέβηκα για εκπομπή, ότι είναι τέλη Σεπτέμβρη. Έχουν γίνει ήδη 2 αγωνιστικές, 3 στην Super League. Να μην πω τι ένιωσα εψέ το βράδυ κατεβαίνοντας από το θέατρο Δάσους, από το ΣΕΙΣΕ. Ειλικρινά, αν ο Σωτήρης μου έλεγε να σου φέρω ένα μπουφάν να βάλεις πέρα από αυτό που φοράς, θα του έλεγα κάν την παλικαριά, ρε φίλε, και έλα. Κάν την παλικαριά και φέρ' το. Με ψηλό μπουφανάκι άνοιξης, έτσι. Ήθελα κι άλλο. Και είδα τριγύρω μου όταν μπήκα κάποιους να φοράνε μπουφάνι οι ανθρώποι. Και λέω, τι φοράνε αυτοί οι ανθρώποι. Χαζί είναι. Κάθομαι και σε 10 λεπτά λέω, τι έγινε, ρε παιδιά. Οπότε πάρτε τώρα. Εσείς δροσιστήκατε. Εσείς που προσευχόσουστην να δροσίσει λιγάκι. Επειδή μας έκανε 6 μέρες 32 βαθμούς. Στην Ελλάδα. Ιούλιο. Καληνύχτα, Ελλάδα. Πάει η Ελλάδα, παιδιά. Πάει η Ελλάδα. Αυτό το πληρώνουμε ακριβά. Γιατί έχω μιλήσει και με άτομα εδώ της αγοράς. Φαντάσου, μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Μαγαζί το οποίο, ας πούμε, κάνει τρελά ταμεία όταν έρχονται τα γκρουπ από Τουρκία ή από Ισραήλ, που έρχονται πάρα πολλά, ειδικά εδώ πέρα στο κέντρο, πάνε και στις συναγωγές κτλ. Οι άνθρωποι τι λεφτά αφήνουνε. Με τη δροσιά αυτή, με το κρύο, ούτε καν με τη μουντίλα, δεν σχολιάζω με τη βροχή. Τι να αφήσουν, πού να πάει να καθίσει ο άλλος, γιατί αν καθίσει. Έξω στη Λεωφόρο Νίκης να απολαύσει τι, στην πλατεία του Ρέντος να απολαύσει τι, τη μουντίλα, μα την έχει στον τόπο του. Μη σου πω ότι έχει πιο καλό καιρό εκεί, βέβαια. Απλά πραγματάκια.
Και για να πω την αλήθεια, και το λέω και ανατριχιάζω, ευτυχώς είχα για συντροφιά, κατεβαίνοντας το βράδυ εψέ από το Σέιχσε, πέρα από το μπουφανάκι μου, το ψηλό το ανοιξιάτικο, είχα για συντροφιά την πολύ, πολύ ζεστή αγκαλιά της μίας μοναδικής αξεπέραστης Θεοδόρα Τζίμου, η οποία μας πήρε τα λεμά εψέ στις Νεφέλες. Αυτή η γυναικάρα, η κοριτσάρα, η κοπελάρα, στην παραστασάρα αυτή, μια ανατρεπτική ματιά στις Νεφέλες. Πολύ σημερινή, με σεβασμό στον Αριστοφάνη, παραστασάρα. Είχα την ζεστή αγκαλιά της Θεοδόρας Τζίμου. Και δυο σεμνά και ταπεινά φυλάκια στο μάγουλο, βέβαια, έτσι. Δεν σχολιάζω. Σήμερα πηγαίνω μόνος μου. Για τον Παναγιώτη να πω, ο καθένας στρώνει όπως κοιμάται. Κοιμάται όπως στρώνει. Πάρα πολύ απλά. Θα δούμε τη Δευτέρα. Εγώ ο Παναγιώτης είναι αδερφός μου, έτσι. Τη Δευτέρα ο Παναγιώτης εύχομαι. Με τον Παναγιώτη εύχομαι τη Δευτέρα να πάνε όλα καλά και να είναι κανονικά κοντά μας και δίπλα μας. Okay. Απλά κάποια σχόλιά του που έκανε ενώ ήταν στον αέρα ο Χρήστος Τζαλτίδης, ίσως του κοστίζουν τη σημερινή τιμωρία, που για μένα εντάξει είναι πολύ ευχάριστη τιμωρία βέβαια, εντάξει, okay. Αλλά θα κριθεί το πρωί της Δευτέρας και όποιος θέλει φυσικά εδώ πέρα στην Εσεμιέρα μπορεί να τοποθετηθεί ή τηλεφωνικά όταν ανοίξουμε γραμμές μετά τις 11, 2310 287 888. Λοιπόν, επειδή σήμερα πηγαίνω μόνος, το πάω μόνος, δηλαδή ασλαμής, για τους φίλους ασλαμάς, goes solo, τουλάχιστον για τα επόμενα 7-8 λεπτουδάκια, το μουσικό μας χαλί θα είναι αυτό που συνηθίζω να βάζω όταν goes solo. Πάμε ρε Σωτήρη. Σωτήρη από τα live των τελευταίων 5 ετών, ίσως το μόνο που στενοχωριέμαι που έχασα είναι αυτό. Άντε να είναι ακόμη ένα. Ένα είναι αυτό. Άντε αν είναι, που να στενοχωριέμαι πραγματικά, δηλαδή να πω είναι αυτή εδώ πέρα οι αλυταράδες. Λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είχε ψηλιαστεί εδώ και 3 μήνες το χάλι του καιρού. Γι' αυτό και σήμερα ο Ασλαμής σας δίνει 3 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παραστασάρας, και το γράφω με τα γράμματα όλα κεφαλαίο, κανονικά παραστασάρας, Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία. Ένα από τα 2-3 κορυφαία έργα αυτού που λέμε σουρεάλ, του σουρεαλισμού. Του Ροζέ Βιτράκ, πραγματικό αριστούργημα, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σκηνοθετεί ο Γιάννης ο Αναστασάκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος, άρρωστο παοκτσάκι, άρρωστο, από τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, που διαδέχθηκε ένα άρρωστο αεκτσάκι, τον Γιάννη τον Βούρο. Είναι απίστευτο σε αυτή την πόλη, στο Κρατικό της Θέατρο, η διαδοχή είναι ανάμεσα στους 2 δικεφάλους, του Νότου και του Βορρά. Μιλάμε, παίρνει στα βουνά και τρέχει, έτσι. Εξαιρετική πραγματικά κωμωδία, έργο ορόσημο του σουρεαλισμού, το οποίο ανέβηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία το 1929 και από τότε τσακίζει όλο τον κόσμο. Κωμωδία απίστευτη με τραγικό φινάλε. Στο ρόλο του Βικτόρ, ο Βασίλης ο Ντάρμας, το παιδί το οποίο μάγεψε κόσμο το χειμώνα που μας πέρασε στην παράσταση «Ποιος σκότωσε τον σκύλο» τα μεσάνυχτα. Υπέροχη Σοφία Καλεμκερίδου, λατρεμένη Πόντια. Σωτήρη, πρέπει να έχεις δει τη Σοφία Καλεμκερίδου. Μπες και δες την, θα κλάψεις εσύ. Καθαρά για σένα. Στο υπογράφω, καθαρά για σένα η Σοφία Καλεμκερίδου. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Υπέροχη Κλειό Δανάη Αθωναίου, Κώστας Σαντάς, δεν σχολιάζω. Πραγματικά παραστασάρα. 3 διπλές προσκλήσεις. Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία, απόψε, ώρα 9, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Βρεβρέξει, χιονίζει, χαλάζια ρήξη. Στην δροσερή, υπέροχη, μεγάλη αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, απόψε, ώρα 9, έτσι. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, ξέρετε που είναι, μην τρελαθούμε. Στην Βασιλή Σοφίας 2. Αυτή που κάποιοι λένε σήμερα Εθνικής Αμήνης. Για μένα ήταν, είναι και θα είναι Βασιλίσης Σοφίας 2. Τόσο μα τόσο απλά. Σε αυτά είτε είσαι αριστερός είτε δεξιός, δεν πειράζεις τα ονόματα, εκτός κι αν είναι τίποτα φωνικά ονόματα. Αυτά. Ναι, αλλά ποιο είναι το άλλο το δωράκι που αφορά σε όλο τον κόσμο. Μία μουσική ανάσα και το δίνω.
Ο Σωτήρης που την είδε τώρα, την Σοφία την Καλαμκιαρίδη, μου λέει πρέπει να ήταν γυναίκα, λέει, και στο ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Δεν το θυμάμαι. Γι' αυτό είχα δώσει προσκλήσεις. Ήταν να πάω, δεν πήγα. Ναι, δεν το. Μπορεί να έχει δίκιο ο Σωτήρης, βέβαια. Σαφώς. Εγώ την είδα στο. Ήταν αξεπέραστη στο Υπέρ Ελλάδος. Εμφανίζεται και στο πρώτο 1,5 λεπτό έχω, με πιάνω να κλαίω με αναφιλητά. Χωρίς υπερβολή, κανονικά. Λοιπόν, ποιο είναι τώρα το δωράκι το οποίο αφορά σε όλη την κοινωνία? Η προηγούμενη εκπομπή δίνει δώρο, συνηθίζει να δίνει για δώρο στους ακροατές, κρέας. Και ρωτάω εγώ, ποιος Έλληνας ντάλα καλοκαίρι πλακώνεται στο κρέας? Δηλαδή, έχετε δει Έλληνα να τρώει, ρε παιδί μου, να πλακώνεται μεσημέρι, να τρώει πανσέτες? Βράδυ να τρώει γύρω? Ελληνίδα ή Έλληνας? Το έχετε δει αυτό? Δεν το έχετε δει. Έτσι. Το καλοκαίρι είναι ταυτισμένο με τι? Έπαιζε, ναι, ο Σωτήρης, ναι. Εντάξει, έπαιζε. Okay, οπότε το έκανε 1000%. Δηλαδή, ήταν ο Σωτήρης στο 95%, το έκανε 1000%. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Να αναφέρουμε και αυτό, λοιπόν. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Λοιπόν, προσέξτε. Δύο τυχεροί ακροατές θα πάνε όποτε θέλουν από σήμερα μετά την μία το μεσημέρι μέχρι και την άλλη Παρασκευή, δηλαδή έχουν μπροστά τους μία ολόκληρη εβδομάδα για να παραλάβουν από ένα κουβά, όχι παγωτό, παγωτάρα, από μια επιχείρηση, από ένα μαγαζί το οποίο το λατρεύω. Ως γλυκατζής το λατρεύω, πεθαίνω. Και είμαι πελάτης εκεί πέρα χρόνια. Δεν το λέω τώρα να κάνω διαφήμιση. Δίνει προσφορά ο άνθρωπος. Το Τζιορτζέλο. Στα γρήγορα σου, τι το Τζιορτζέλο που είναι? Έφαγες κόλλημα. Πρέπει να έχεις περάσει από εκεί μπροστά με αυτοκίνητο ή με λεωφορείο περίπου 8.500 φορές στη ζωή σου. Μπορεί να λέω και λίγες. Βρίσκεται στην Βασιλή της Όλγας 85, ακριβώς γωνία με Κοσμά Ετωλού. Απλά τι γίνεται? Βρίσκεται εκεί περίπου 2-2,5 χρόνια. Ήτανε αλλού πρώτα. Το Τζιορτζέλο γιορτάζει τα 12 του χρόνια φέτος, μαζί με τα 12 καλοκαίρια, μαζί με τα 4 καλοκαίρια της Τρόικας. 4 καλοκαίρια Τρόικα, 12 χρόνια Τζιορτζέλο, παγωτό, χειροποίητο, καθημερινό, ολόφρεσκο, να τρίβεις τα δάχτυλά σου, ονειρικές τούρτες παγωτού, κόλαση παγωτίνια, αλλά για να μην ταυτιστεί το Τζιορτζέλο, γιατί κάποιοι έχουν ταυτίσει μόνο με το παγωτό, έχει και κολλασμένα αλμυρά και κολλασμένα πραγματικά κρουασάν και γλυκά και αλμυρά και βουτήματα και κουλουράκια ονειρικά και πάστες φλόρες, πάστα φλόρα όνειρο και τάρτες εφιάλτη και πάστα φλόρα όνειρο και τάρτα εφιάλτη πραγματικό, με την οποία εγώ προσωπικά πεθαίνω. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Δύο διαγωνισμούς. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σου. Δίπλα γράφεις θέατρο ή παγωτό ή και τα δύο. Μην είσαι μπούφος, εσύ που στέλνεις για θέατρο, μπες και για παγωτό. Μπορεί να καπατώσεις έναν κουβά παγωτό από τον Τζιορτζέλο και να έχεις να τρως τρεις μέρες, ας πούμε. Έτσι. Το αποστέλεις αυτό στο 54-526. 54-526. Στις 12 παρά 2 πρώτα λεπτά θα γίνουν και οι δύο οι κληρώσεις. Καλή τύχη σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και όμορφα να πάμε στο πρώτο breakάκι της σημερινής εκπομπής για να είμαστε και άνετοι. Okay. Γραμμές είπαμε μετά τις 11. Όταν ακούτε μετά τις 11 στα καπάκια να βγαίνει η ρεπόρτερ ή του Άρεος ή του ΠΑΟΚ, εντάξει, εκεί πέρα εννοείται περιμένεις. Okay. Να τελειώσει ο ρεπόρτερ και μετά θα βγεις και εσύ. Okay. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο πρώτο break, να πω και δύο κουβέντες με Σωτήρη Δασκαλάκη και επιστρέφουμε, θέλω να πιστεύω, δρυμύτερη. Αχ, τι ακροατάρες έχουμε, ρε, τι ακροατάρες. Βαδίζει χέρι-χέρι, το παγωτό με το θέατρο. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Πηγαίνουμε γρήγορα-γρήγορα στην μακρινή και αφιλόξενη Ρουμανία, στον Σταύρο Κόλκα, και το ρωτάω ευθέως, πρώτη ερώτηση, τι θα διάλεγε για κούτρα απόψε, θέατρο ή 2 κιλά παγωτό? Α,
Δεν το πιάσα, για πάρα το ξαναμείω. Ναι, λοιπόν, και θέλω και το σχόλιο σου και τη γνώμη για τους ακροατές. Δίνουμε για απόψε πρεμιέρα, παραστασάρα, κρατικό θέατρο, τρεις διπλές προσκλησούλες για το Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία, του Γιάννη Αστασάκη σκηνοθεσία, του Παοκτσί του Άρρωστου, και δίνουμε και παγωτό από τον Τζιορτζέλο. Έχει τέτοια υποδομή. Πρέπει να το γνωρίσεις, τον Αναστασάκη. Α, ναι. Σε σένα να παλέψει. Από δυτικέ συνοικίε. Βασικά τον έχει ζήσει, δεν είναι στο Οικονομίδη, σίγουρα. Σίγουρα τον έχει δει. Μα το ξέρω κιόλα, Μάρι, ερευνητικά. Αλλά εντάξει. Α, το ξέρει το Γιάννη. Γιατί δεν τον έχει φέρει στην Οικονομίδη. Δεν μπορεί. Ναι. Γνωρίζεστε όλοι μεταξύ σα. Ναι, γνωρίζεστε, ναι. Όχι, όλοι οι ελίτ. Ναι. Το γνωρίζετε μεταξύ του. Η νομεκλατούρα. Ναι, και ρε παιδί μου, δίνω για θέατρο, δίνω και παγωτό από τον Τζορτζέλο που είναι κόλαση, δεν υπάρχει. Άστο, εσύ μπορεί να φάσει 3 κιλά σε μισή ώρα. Το ραδιόφωνο νομίζω είναι 70-30 παγωτό. Κι όμως βαδίζει χέρι-χέρι το θέατρο με το παγωτό, ρε φίλε. Που θα καταλήξει το θέμα. Ναι, το θέμα είναι αυτό. Μια μισή ώρα ξακόμα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε ποια πόλη βρίσκεστε, στο Κλούζ είστε τώρα? Στο Κλούζ είμαστε τώρα. Πολίτες του κόσμου, Μαρία. Ναι. Όντως. Ναι. Μια πολύ ωραία πόλη. Αν εξαιρείς τα χαμόσπιτα και ότι πεθαίνουν στον δρόμο. Είμαστε σε ένα σημείο πολύ περιψωμένο. Φαίνεται μια θέα που κάτι εκκλησίες και στα παντού εκκλησίες που πεθαίνει ο κόσμος, δηλαδή, να έχουμε κάποιο να βολέψουμε. Χαμόσπιτα και εκκλησίες, έτσι. Ναι, όχι νοσοκομεία, όχι ιδρύματα, όπως θα γίνει και εδώ σε λίγο. Μόνο εκκλησίες θα βλέπεις, ναι. Ναι, εντάξει. Να ελπίζεις για το μετάλλιο, αγόρι, που είναι σημαντικό. Mm. Και πάμε τώρα στο γήπεδο, όπου θα γίνει μια συνέντευξη τύπου, έτσι, για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν παραγυρίζουμε, θα πάμε στην συνέντευξη τύπου για αυτό το παιχνίδι. Αλλά, τι να κάνουμε, δουλειά αυτή, το ψωμί της ειδικές. Είναι πικρό. Άργησα να σε ρωτήσω, από γυναίκες τι λέει, συγγνώμη εγώ που άργησα. Άστε. Τι, χαλή. Όχι, ναι. Το ξέρω. Μπορεί, είναι top βασικά εδώ. Ναι. Top. Ναι. Top, δηλαδή μπορεί να κάνουμε μια βόλτα εκεί στην Αριστοτέλους, να βγει εδώ ένα πούλμαν, να κατέβει την εκδρομή και να κατέβουμε στα Αριστοτέλους, ναι. Και δικές μας θα κρυφτούν. Ναι, ποια Θεσσαλονικιά, αύριο, ποια Αριστοτέλους, ναι. Δεν είναι, άστε τώρα. Ναι. Και εδώ δεν είναι και στόκος ή πλαστικά ή ξέρω εγώ, είναι φυσικά. Ναι, εννοείται. Ναι, δεν υπάρχουν λεφτά για τέτοια. Ναι, ναι. Όταν δεις χορηγό. Physical game, εδώ, ναι. Ναι, εδώ ο χορηγός είναι μόνο λευκής αλκοός ή κοκαίνης ή οτιδήποτε άλλο, εκτός από μια φυσιολογική δουλειά η οποία θα... Πρέπει να έχω ερωτευθεί, Σταύρο, πρέπει να έχω ερωτευθεί στα φεστιβάλ κινηματογράφου Σαλονίκη τουλάχιστον 15 Ρουμάνες που είχαν έρθει είτε σαν σκηνοθέτηδες είτε σαν ηθοποιοί. Ναι, κούκλα, ναι, άστο, ναι, άστο, λιποθυμία. Είναι top, ρε, είναι top. Είναι αυτή η ευθεία, δηλαδή όσο πας και προς τα πάνω, είναι σε πολύ top επίπεδο. Ναι. Για μένα βασικά αυτές οι Ουκρανίδες και... Σκανδιναβές δεν θα πω, γιατί είναι σαν να μην κοιτάς τώρα κάποια διαφήμιση. Ωραία. Δεν είναι και τίποτα top. Είναι σαν παλέστης, είναι πλακώνει τα γυμναστήρια. Έχουν άλλο σου λόγο. Τσέχες, αλλά... Τσέχες, μάλλον... Τσέχες, ναι. Αλλά ξεστεί, οι Τσέχες πάνε εκεί προς την Δυτική Ευρώπη. Οι Ουγγαρέζες είναι καλύτερες. Ω, Ουγγαρέζες, ναι. Ναι. Ήμουν ερωτευμένος χρόνια με την Γιούχα, την αθλήτρια του. Εδώ, ειδικός, θα ρωτάς. Ναι. Εδώ. Ναι. Έχουμε δει όλα αυτά τα κράτη. Ξέρεις που είχα πάθει σοκ με τη μίξη. Με την μίξη. Με τη μίξη πολιτισμού. Ναι, ναι, πιο... Το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, τώρα π.χ. Βλέπουμε κάτι σκυλιά, τα οποία είναι, τα συνδέουν κάπως. Πώς λέγεται αυτό το μίτσο? Λαμπραντούντλ. Έχουμε τώρα στην Ολλανδία, είχαμε τα λαμπραντούντλ. Ναι. Βάλαμε τα λαμπραντούντλ με τα πούντλ και κάναμε τα λαμπραντούντλ. Εκεί που είδαμε τον απόλυτο συνδυασμό ήταν στην Αστάνα, όπου ήταν Ρωσία και Κίνα. Ναι, Αστάνα, ναι. Γράφω υβρίδιο Ρωσία-Κίνα. Ναι. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν όλες ένα 13. Ναι. Ωραία. Και ήταν, ξέρω εγώ, ήταν σωματότυπο ρώσικο, ναι. Και μάπα, πώς το λένε, Κινέζικη. Κίνα.
Και ήταν ο συνδυασμός, θα σου άρεσε εσένα. Ναι. Να ξεκινήσεις ότι όλες ήταν έτσι. Αλλά μια δεκαριά που είδαμε έτσι ήταν λίγο σοκαριστικό. Ναι. Το έργο. Ναι. Ρώτα με ό,τι θες, τι άλλο θέλεις για αυτά τα θέματα. Για άλλο τώρα, κοίταξε λίγο, με φημιδιάζεις κιόλας. Φίλε, Μεγάλη Βρετανία, τέλος. Μεγάλη Βρετανία. Ροζ και φακίδα, τέλος. Ροζ και φακίδα. Έχουν περάσει και από εκεί, το ξέρεις. Και στραβωμένη φάτσα, ναι, δεν είναι, εντάξει. Δηλαδή θέλω 20χρονη, 22χρονη με φάτσα Redknapp. Εντάξει, δουλέψαμε Lynch εμείς, εντάξει, καλά είναι. Lynch, βέβαια, Yorkshire, Βόρεια Αγγλία, βέβαια. Ναι. Ναι, λίγο προφορά, λίγο αλλιώς, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εννοείται. Sheepshaggers. Ναι. Πάνε πολύ με τα πρόβατα εκεί οι άντρες. Πάνω στα υποσκή. Πάνε με τα πρόβατα. Όπως εδώ γύρω, Μάρια, μην τα κρύβουμε. Ναι. Μην τα κρύβουμε και σε εμάς γίνονται αυτά. Εννοείται, παντού. Όπου υπάρχει πρόβατο, ο Τσομπάνης, βέβαια. Πώς θα γίνει. Τι να κάνει, εκεί είναι στο λόφο. Έτσι, κοιτάει. Κοιτάει μία, κοιτάει δύο. Το βουκολικό σεξ είναι. Βουκολικό πουθενά. Ναι. Δεν θα κάνει την κέντα. Ναι. Να το δούμε λίγο ανθρώπινα. Σωστό. Δίνεις άλλη διάσταση. Άλλη διάσταση. Άμα δείτε τι γήπεδο έχει αυτή η Κρούς που είναι β' εθνική, θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Ρε, δεν στο είπα, το γήπεδο το είδα και νόμιζα, λέω, κάνει λάθος αυτός. Αυτή είναι η Κρούς η κανονική. Είδα δύο φωτογραφίες και λιποθύμησα. Στο ίδιο, φίλε, δεν μπορεί να έχει κι άλλο τέτοιο γήπεδο, στο ίδιο παιδί. Α, εντάξει, γιατί λιποθύμησα. Εντάξει, αλλά εμείς θα βάζαμε 4-5 ομάδες ακόμα. Ναι. Τι είναι αυτό, ρε. Πω, απίστευτο. Απίστευτο. Κάνε ένα ζωντανό ρεπορτάζ, καμιά ερώτηση. Τι να σου πω, ρε φίλε, πρέπει να είναι καμιά... Πόσο χωράει αυτό, ρε, κανένα 50? 50.000 χωράει. 30, εντάξει, αστοχήσαμε 20. Τι χρώματα έχει η Universita Tatea? Ασπρόμαυρα, τι θα έχει. Α, και αυτή ασπρόμαυρα. Εντάξει, ρε παλά, δεν το ήξερα. Ναι. Ειλικρινά, δεν το ήξερα. Παιδιά, έχουν παντού αμάξια που έχουν, διαφημίζουν το παιχνίδι. Ναι. Βλέπω εδώ δύο μπροστά μου. Ναι. Δύο... Α, περνάνε εντελάλης με το... Όχι. Μια Mercedes και μια... Έτσι κάνουμε και ρεπορτάζ. Ναι. Και φωτογραφικό εννοώ ρεπορτάζ. Ναι. Έχουν παντού αφίσες και τέτοιες για το παιχνίδι. Είναι μεγάλη τιμή τους, Μάριε, που έχουν τον ΠΑΟΚ στην πόλη τους. Καλά, μου περιγράφεις τώρα εκεί παράγκες και εκκλησίες. Ναι, λογικό είναι, ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, δεν έχει σημασία. Ναι. Σημασία έχει ο προορισμός που λέει ένας ποιητής. Ναι. Όχι το ταξίδι. Έτσι. Όχι, το αντίθετο λέει. Τον έκανε στον ποιητή, τον τζάκησε. Κάτσε να κάνουμε και μια selfie, ρε φίλε, από το καινούργιο γήπεδο. Παιδιά, είναι μοναδικές στιγμές. Ακούμε το Σταύρο Κόλκα να βγάζει selfie στο στάδιο, δεν έχει γήπεδο, είναι στάδιο της Universitatea Cluj. Στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί σήμερα. Δεν είναι και της Cluj, της κανονικής είναι. Και οι δύο παίζουν εδώ. Και της Cluj. Ρωτάει εδώ κόσμος, Καναχάβ κάτι λέει εδώ, βλέπω μηνύματα. Καναχάβ θα έρθει κάτι, Παλίνια αυτά, Παλίνια, πώς λέγεται. Ο Παλίνια θέλει να έρθει, ωραία. Ναι. Ανήκει στη Sporting, η Sporting θέλει λεφτά για να το πουλήσει, γιατί παίζει δανεικός. Ναι. Είσαι ο πρόεδρος της Μπράγκα. Ναι. Σου έχει πάρει ο ΠΑΟΚ προπονητή. Ναι. Έχεις ήδη υπογεγραμμένο συμβόλαιο δανεισμού από τη Sporting στην Μπράγκα. Ναι. Θα τον αφήσεις να πάει χωρίς να έχεις εσύ κέρδος. Η Sporting πουλάει. Ωραία. Ναι. Δεν πουλάει η Μπράγκα. Ναι. Εντάξει, θα τον αφήσεις να πάει στον ΠΑΟΚ που σε έκανε άνω κάτω. Mm-hmm. Έτσι. Εγώ λέω ότι δεν έχει πιθανότητα αυτή η μεταγραφή να γίνει και το λέω από την αρχή και το έλεγα και στο βίντεο της ημέρας προχθές. Δεν βλέπω να γίνεται. Δεν βλέπω, πραγματικά. Τέλος πάντων, η δική μου σκέψη βέβαια ξέρεις. Αυτά τώρα μπορεί να πέσει κανένα νούμερο κάτω από το τραπέζι και να γίνει, αλλά δεν το βρίσκω λογικό. Δεν το βρίσκω λογικό. Τι να σου πω. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Ωραία, ρε Σταυρή. Ωραία, παλικάρι. Αυτά, μου. Ωραία, παλικάρι μου. Θα μπορεί να συνδεθούμε για τη συνέντευξη τύπου. Ναι, okay. τι ώρα περίπου θα γίνει, 11 και 4. 11 και 4 ώρα δικιά μας, έτσι. Το φιλικό είναι, ναι, θυμίζουμε, ναι. Ώρα 9 Ελλάδος. 9 Ελλάδος. Ναι. Ωραία. Έγινε, παλικάρι μου, έγινε, Σταυρή. Έγινε, καλημέρα, γόρι μου, να είσαι καλά. Φιλιά σε όλες τις Ρουμάνες.
Λοιπόν, νομίζω ήταν αρκετά, συγγνώμη, κατοπιστικό και διαφωτιστικό το ρεπορτάζ του Σταύρου Κόλκα από την πόλη Κλούζ της Ρουμανίας. Ακούσαμε σημαντικές ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ, το 10% και το 9% για τις Ρουμάνες και για την πόλη κτλ. Είναι πιο χρήσιμα αυτά νομίζω. Και το, μ' άρεσε αυτή η μίξη, Λαμπραντόμπουλ, Λαμπραντόμπουλ, πώς το είπε, κάπως έτσι, έτσι, με αφορμή την μίξη γυναικών, μίξη Ρωσίας με Κίνας στην Αστάνα, φάτσα Κίνας με σωματότυπο Ρωσίας. Λοιπόν, θα σας πω τι τηλεφωνική επικοινωνία είχα τώρα στο διάλειμμα με μια γλυκύτατη και ευγενέστατη κυρία, την κυρία Αναστασία, σχετικά με τις πατάτες μέσα στα γκούντις. Λοιπόν, τρέχουν οι διαγωνισμοί, γιατί στην ουσία δεν τους είπαμε, ήταν λίγο στον αέρα, βγήκε ο Σταύρος απευθείας μετά την επιστροφή από το διάλειμμα. Έχουν καταθάσει ούκο λίγα μηνύματα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την Παραστασάρα Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία του Ροζέ Βιτράκ απόψε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ώρα 9 στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Δηλαδή απέναντι δεξιά διαγώνια από τον Λευκό, λέμε τώρα, πύργο. Και δίνουμε και σε δύο τυχερούς ακροατές από έναν κουβά παγωτό από τον Παράδεισο του Παγωτού, αλλά και των γλυκών γενικότερα και των αλμυρών, Τζιορτζέλο στη Βασιλή Σόλγας 85, γωνία ακριβώς με Κοσμά Ετολού, λίγο πριν, για να καταλάβετε, λίγο πριν το Γκέτε, τη γερμανική σχολή. Ήταν πρώτα εκεί η Σωτήρη, το γερμανικό κολέγιο, έτσι, στα χρόνια μας, στα χρόνια μου κυρίως. Νομίζω, ας πούμε, στα χρόνια του Σωτήρη εκεί στο Μετέχμιο έγινε, μεταφέρθηκε το Ινστιτούτο Γκέτε, το οποίο είναι εκεί και σήμερα, και το Λαογραφικό Μουσείο βέβαια. Και έχει ωραίο καφέ απ' έξω, είναι πάρα πολύ πανέμορφο εκείνο εκεί. Θα πάτε, οι νικητές, μπορείτε να πάτε με την ταυτότητά σας από σήμερα, μετά την μία έως και την άλλη Παρασκευή, στο Τζορτζέλο. Έχετε ακριβώς μία εβδομάδα καιρό. Και πέρα από την κούτρα, χτυπήστε να δείτε και τι υπέροχα παγωτίνια έχει, τι βουτήματα, τι κρουασάν, τι θεϊκά, τι ροπιτάκια, τι πάστα φλόρες. Έχει πολύ πράγμα, πολύ ψωμί. Το Τζορτζέλο που γιορτάζει 12 καλοκαίρια μαζί με τα 4 καλοκαίρια της Τρόικας. Τώρα στο διάλειμμα είχα ένα τηλεφώνημα από την κυρία Αναστασία, η οποία άκουσε το σχόλιο το οποίο έκανα, βασικά το φρεσκάρισμα της μνήμης που μου έκανε ο Σταμάτης ο Αγγελόπουλος, όπου όταν μου είπε ότι το πρώτο γκούντις είχε ανοίξει στην Αγία Τριάδα και έβαζε τις πατατούλες μέσα στο μπέργκερ. Δεν το θυμόμουν αυτό. Λέει η κυρία Αναστασία, ήμουν και εγώ τότε μαθήτρια λυκείου. Δηλαδή, σαφώς μεγαλύτερη από μένα, να είναι γερή η γυναίκα. Και πήγαινα, λέει, στα πάρτι αυτά που λες. Φαντάζομαι ότι μπορεί και να σε έχω δει εκεί, να με έχεις δει. Μπορεί και να μιλήσαμε. Πολλά μπορεί να κάναμε και να μην το θυμάμαι. Εγώ ήμουν τότε πιο μικρός. Έτσι, με την κυρία Αναστασία, η οποία ζει τώρα μόνη της. Κάπου εδώ στο κέντρο, αν κατάλαβα καλά. Και λέει, πραγματικά, με συγκίνησες με αυτά που είπες, και φυσικά η μνήμη του φίλου σου, λέει, του Σταμάτη, του γιατρού, που μας θύμισε ακριβώς αυτό. Ότι θυμάμαι, λέει, να τρώω goodies και να έχω, να είναι οι πατατούλες μέσα στο μπέργκερ. Το ραδιόφωνο φέρνει τους ανθρώπους, φέρνει τις γενιές πιο κοντά. Ουέ και αλίμονο. Αν δεν το έκανε, σας μιλάει το Lonely Boy Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Για τους διαγωνισμούς, είπαμε, ο τρόπος είναι απλός, έτσι, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε, δίπλα γράφεις θέατρο ή παγωτό ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Δεν νομίζω να έχουμε και έξω άνθρωπο ο οποίος δεν λατρεύει το παγωτό. Μήνυμα πιστού ακροατή και λατρεμένου του 285. Καλημέρα Μάριο. Καταρχάς, παίρνεις άριστα και μόνο με το Μάριο. Δηλαδή, όχι κλητική Μάριε. Είναι ο Μάριος του Μάριου, τον Μάριο, ο Μάριο. Κλαίω. Είδα χθες Βικτόρ. Το είδες μάλλον σε avant premiere, να υποθέσω. Κάτι τέτοιο, γιατί είσαι απόψη είναι πρεμιέρα. Είδα χθες Βικτόρ. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο λάθος. Πολύ καλή σκηνοθεσία και ο Νταρμάς κλέβει την παράσταση. Και ο Νταρμάς πολύ καλός. Κλέβει την παράσταση η Μπαγανά. Υπογραφή Στέλιος Γλασκόβη. Η Μαρία η Μπαγανά, έτσι. Ναι, είναι ο θείος γενικά πολύ πολύ ωραίος.
σε πιστεύω για να το λες αυτό, ότι κλέβει την παράσταση η Μαρία Μπαγανά, την πηγαίνει από στο σπίτι της. Μω, και χιούμορ ο παραγωγός. Η 807 θέατρο για παγωτό, καλημέρα Μάριε, πιστή ακροάτρια σε ό,τι και αν... σε ό,τι και αν δίνουμε, όχι σε ό,τι, στα περισσότερα πόσα δίνουμε. Να είσαι καλά, 807. Καλή τύχη στην κλήρωση. Η 705 παγωτό, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την ωραία παρέα και την καλή εκπομπή. Μόνο καλή. Μόνο καλή. Αυτή η εκπομπή είναι απλά καλή. Και περιμένεις να κερδίσεις παγωτό. 705. Σοβαρολογάς. Λοιπόν, Θουβού, τελευταία τα μηνύματά σου ασχολούνται κυρίως με αυτόν. Και γενικά τελειώνουν, η κατάληξή τους είναι το κλαίο. Λοιπόν, Παοκτσής Θουβού. Θα τα μάθετε πιο πολύ φαντάζομαι. Μεγάλη ζημιά έπαθε ο Φορτούνης ο Κώστας, ο τρικαλινός άσος του Ολυμπιακού. Ρήξη χιαστού. Εδώ να ρωτήσω κάτι. Είναι χιαστού ή χιαστών? Γιατί το ακούω από εψέ το βράδυ και το διαβάζω μέχρι τώρα. Χιαστού, χιαστών. Χιαστών ή χιαστού. Και μέσα στο ίδιο κειμενάκι είδα χιαστού και στο ίδιο κειμενάκι. Δεν ξεκινάει, λέει, ο Κώστας Φορτούνης σε άτριο τελπά, ρίξη χιαστού. Συνεχίζει, η ρίξη χιαστών. Στο ίδιο αρθράκι, στο ίδιο κομματάκι μέσα, έτσι. Ας βοηθήσει κάποιος. Νομίζω ότι μας ακούνε ανθρώποι σχετικοί με το θέμα. Εγώ δεν είμαι ανθρώπος σχετικός με το θέμα. Κάποιος τέλος πάντων, αν μπορεί. Έπαθε ρίξη χιαστού το παιδί. Εύχομαι να επανέλθει το γρηγορότερο και σιδερένιος, νομίζω, ειδικώς δεν είμαι, από αυτά που διαβάζω και ακούω, έτσι, ότι είναι 5 με 6 μήνες, το λιγότερο. Δηλαδή, αν κάνει κάτω από 5 μήνες, θα είναι ο του θαύματος. Λοιπόν, στέλνει ο Θουβού, ο οπαδός του ΠΑΟΚ, το εξής μήνυμα. Δεν μπορούσα να μην το στείλω. Κρατήθηκε ο άνθρωπος, αλλά θα το στείλει, δεν μπορεί. Ο αριθμολόγος είπε ότι φέτος θα είναι η χρονιά του Φορτούνη. Ο Θουβού κάνει ό,τι και ο δασκαλάκης Σωτήρης. Κλαίω! Για να μην γίνει παρέξη, δεν κάνει από χαρά, έτσι. Έχουν πει για κανέναν άνθρωπο, δεν θεωρώ για αθλητή να έφιασε προς Θεού. Για κανέναν, έτσι. Εγώ το έχω πει, μου λέγανε οι άλλοι, ξέρω εγώ, έπαιζε Ηρακλής ΠΑΟΚ, έτσι. Πώς θα γίνει ρε εσύ να χτύπει, να πάθει ζημιά ο Κας? Όχι, να κρυολογήσει, ναι. Να μην παίξει με εμάς ο Κας, να κρυολογήσει. Να κρυολογήσει ο Τζιοβάνι. Εγώ τον καλό θέλω να τον δω εναντίον μου. Θέλω να τον δω. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν. Άστο. Αλλά να σπάει πόδια και να κάνει, όχι δεν το έχω ευχηθεί ποτέ. Δηλαδή, πρέπει να είσαι. Δεν είσαι άνθρωπος. Πολύ απλά. Να πω εγώ να χτυπήσει το πόδι του τάδι για να μην πάει καλά. Παίζει United Liverpool. Ξεκάθαρα. Δεν θα έλεγα ποτέ να σπάσει το πόδι του Κένι Ντάλγκλις για να θίξει το Old Trafford χωρίς τον Κένι Ντάλγκλις. Τότε η Liverpool. Ίσα ίσα τον ήθελα κιόλας για να του λέω και δυο λογάκια του Κένι, του Ντάλγκλις, να πούμε. Λοιπόν, αυτά, θα πάμε στο μπρεϊκάκι. Χέρι-χέρι, είναι απίστευτο. Παγωτό με θέατρο, χέρι-χέρι. Περίμενα να πω ότι το παγωτό να είναι καμιά 30 ψήφους μπροστά. Αλλά είναι καλή η συμμετοχή και στα δύο. Πολύ καλή και στα δύο. Πρέπει να είναι. Είναι μπροστά, αλλά είναι 2-3 ψήφους το παγωτό. Τόσο κουλτούρα έχει πέσει στην εκπομπή, ρε παιδιά. Τόση κουλτούρα, να τρελαθούμε. Λοιπόν, δύο τυχερή καβατζόνα πάνω κουβά παγωτό, Τζιορτζέλο, ονειρικό θεϊκό παγωτό. Και φυσικά τρεις διπλές για την Παραστασάρα, Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία του Ροζέβι Τρακ απόψε, ώρα 9, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Βρέξει, χιονίσει, δεν σε νοιάζει. Στην αιθουσάρα μέσα θα είσαι. Ο καιρός πάλι το γυρίζει, βροχές και τέτοια από αύριο. Θα έχουμε σουκού με βροχές και στη Χαλκιδική και εδώ. Γι' αυτό άραξε εδώ που είσαι, άναψε το τζάκι. Αν δεν έχει τζάκι, άναψε το μαγκαλάκι σου, όπως είχε η γιά μου συγχωρημένη γλυγερία στην παράγκα της στην Άνω Τούμπα, ονειρικό μαγκαλάκι, η πιο ωραία ζέστη, δεν υπήρχε. Ο Σωτήρης μου λέει, εγώ μπούφω ασλαμά, το έχω ακόμη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, είσαι παιδί. Στο χωριό, δεν είναι χωριό αυτά, τέλος πάντων. Περιοχές της Θεσσαλονίκης είναι. Ναι, εντάξει, εντάξει. 8.31, με συγκινεί Σωτήρη. Το ανάβετε ή το έχετε να το βλέπετε? Για διακοσμητικό, Ναι, κατάλαβα. Φίλε, άναψε το και κάνε φρυγανιές. Τη βδομάδα δύο φορές για μία μισή ώρα. Δεν σου λέω για την υγεία, εντάξει, δεν σου λέω να το έχεις, ας πούμε. Τι έπαθε η γιαγιά μου, ρε, εσύ, τόσα χρόνια μες στην παράγκα που το άναβε 8 ώρες την ημέρα, όλο το χειμώνα και το φθινόπωρο. Τι έπαθε η γυναίκα? Θα μου πεις από τι πέθανε.
Τι να πέθανε, ρε φίλε, 92 ετών πέθανε. Μου έλεγε με τον Παύλο Μελά ιστορίες. Ναι. Τη είπα, λέω, μου λέει, έλα να σου πω την πρώτη φορά που δω τον Παύλο Μελά. Λέω, ρε γιαγιά, εντάξει, μην τρελαθούμε. Έχω δει, λέω, 4-5 φορές μάτς του Παύλου Μελά. Ποιο μάτς, ρε βλάκα, λέει. Τον Παύλο Μελά τον ίδιο, λέει, τον Μακεδονομάχο. Ή έμεινα παγωτό εκεί. Νόμιζα εγώ, την ομάδα έλεγε. Λέω, Παύλο Μελά έχω δει. Πρέπει να έχω δει και με τον Δόνη. Παύλο Μελά, το σκαλίζω αυτό, να θυμηθώ την περίοδο. Πρέπει να έχω δει και με Γιώργο Δόνη. Εκεί από τα εξτρέμα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. 8:31. Μάριε, ευχαριστούμε για τις δωράρες. Βάλαμε για παγωτό και θέατρο. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ βάλεμε το ονοματεπώνυμό σου. Έτσι. 8:31. Ωραίο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα καλά σου λόγια. Στείλε με εσύ το ονοματεπώνυμό σου, σε λέω. Στείλε με. 8:31. Σε λίγο, Σωτήρη Χρύσανθο. Θα το παλέψουμε, σε, γιατί είπαμε κάποια προβλήματα να δούμε με τις επικοινωνίες. Μάλλον έχει επηρεάσει η πτώση του ρεύματος στην Χαλκιδική. Στην επαφή μας με την Ολλανδία, ό,τι να είναι. Μιλάμε για ό,τι να είναι κανονικά. Πραγματικά ό,τι να είναι. Ναι, ρε Αθηνά, θα το διαβάσω τώρα, ναι. Παιδιά, μπαίνουμε στο τρίτο μισάωρο της εκπομπής. Πέρασαν δύο μισάωρα. Μπαίνουμε στο τρίτο. Εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη. Παναγιώτης Παπαδόπουλος απουσιάζει σήμερα κατόπιν εντολής Χρήστα Τσαλτίδη. Ο Χρήστατος είναι στην Ολλανδία, απουσιάζει και αυτός. Είναι ψυχήτα και πνεύματι εδώ και σώματι είναι στην Ολλανδία. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, γραμμές δεν ανοίγω τώρα, γιατί μπορεί σε δύο λεπτά να έχουμε τον Χρήσανθο. Μην το βγάλουμε κάποιον, τον κόψουμε τώρα μετά από 1,5 λεπτό, ας πούμε. Έτσι. Οπότε με το που βγήκε ο Χρήσανθος θα ανοίξουμε γραμμές. 23-10-287-888. Τρεις διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία του Ροζέ Βιτράκ απόψε από το ΚΔΕ στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών απέναντι από το Λευκό τον Πύργο, ώρα έναρξης 9. Και δίνουμε σε δύο τυχερούς ακροατές από έναν κουβά παγωτάρα, σούπερ παγωτάρα από το Τζιορτζέλο στην Βασιλή Σόλγας 85. Ονειρικό παγωτό, καθημερινό, ολόφρεσκο, με αγνά υλικά, με το οποίο θα φας άσχημο κόλλημα αν δεν το έχεις ήδη γνωρίσει. Εγκληματής σε βάρος του εαυτού σου. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα θέατρο ή παγωτό και τα δύο, αποστολή στο 54526. Χαίρομαι που οι πιο πολλοί πράτετε με σοφροσύνη και στέλνετε και παγωτό και θέατρο. 8:31, τώρα ήρθε το ονοματεπώνυμό σου και μπαίνεις κανονικά στην κλήρωση. Δεν μπορώ εγώ να στείλω ο 831, έτσι. Πρέπει να φανεί και όνομα και επίθετο. M shampoo, M conditioner. Ο Γιάννης, καλημέρα και για τα δύο. Σωτήρη, άμα θες να παίζει το Lonely Boy, το Black Keys, γιατί αυτό τι μόνος πάω, τι τσαμπαγουάμπα, αυτό δεν είναι τρόικα αυτό. Αυτό είναι, βάλε Lonely Boy, αφού είμαι Lonely Boy. Την καλημέρα μου από το κυτρινό μαύρο Ελευθέριο. Μοναχούλης σήμερα ασλαμάκο. 2 εβδομάδες Χαλκιδική, δεν άκουσα αθλητικά. Κανένα νέο για Άρη, ρωτάει μία από τις πιο πιστές και αγαπημένες ακροάτριες, η Αθηνά από το κίτρινο μαύρο Ελευθέριο. Σχολιάζω σε λίγο το μήνυμά σου. Λοιπόν, με συγκινεί το ασλαμάκο. Με συγκινεί πάρα πολύ, Αθηνά. Ναι, σήμερα είμαι μόνος. Ο Παναγιώτης πληρώνει κάποια σχόλια που έκανε Τετάρτη και Πέμπτη στον αέρα, ενώ είχαμε τον Χρύσανθο από την Ολλανδία. Τη Δευτέρα θα δούμε τον Παναγιώτη τι θα γίνει. Και φυσικά, ο κρυφός, ναι, σαν σήμερα, ναι, 12 Ιουλίου. Ο κρυφός τάφος του Τσε Γκεβάρα. Ναι, βέβαια. Πολύ σωστά έπραξες. Τώρα αν είσαι διακοπές, κάνεις διακοπές. Για μένα είμαι διακοπές και σκαλίζω και μαθαίνω και κάνω, είναι λάθος. Για μένα. Διακοπές σημαίνει σβήνω και είμαι εκεί. Κάνω focus εκεί. Κανονικά. Τι να δεις και τι να ακούς. Αυτό τέλος δεν έχει άλλη άδεια. Αυτό είναι η Αθηνά. Επιστροφή πλέον εδώ, στο κλεινό Νάστη. Κανένα νέο για Άρη. Για Άρη, σήμερα θα μας τα ακούσετε τον Χρύσανθο. Πήρε τον Βραζιλιάνο, αυτόν τον Σάσα. Όχι Μπάστα που ηρωνεύεται ο Παναγιώτης, τον Σάσα. Πολύ καλό βιογραφικό. Σταθερή παρουσία, ηγετική παρουσία στη Λουντογκόρετ, στη Βουλγάρικη. Με χρονιά και Champions League. Πρέπει να έχει παίξει και εναντίον της Liverpool στο Anfield σε ένα μάτς στο οποίο μάτς σφάζονται οι Βούλγαροι. Πραγματικά σφάζονται. Είναι και άτυχοι και ψιλοσφάζονται από την διαιτησία. Όχι περίεργο αυτό για το Anfield. Και έχει το τελευταίο φιλικό σήμερα ουσιαστικά επί ξένου εδάφους
επί εχθρικού εδάφους, αγωνίζεσαι με την Eidhofen. Δυνατό, σκληρό τεστ. Θα ακούσεις περισσότερα από τον Χρύσαφο. Γιατί να στα λέω εγώ. Γενικά τι άλλο. Να, τι άλλο, ξέρω εγώ. Δεν είχε κάτι άλλο αυτές τις μέρες. Ο Στρούντερ θα σου έρθει, μάλλον θα παίξει κανονικά ο Σουηδό, στο δεξί τον μπακ, στον αγώνα σου με τους Τσιπρίους αδερφούς. Καλημερίζω όλους τους Κύπριους, γιατί τις Κύπριες μας στηρίζουν και μας ακούνε. Να είστε καλά, αδέρφια. Από εμάς τους περήφανους Ελλαδίτες, να πούμε. Σωτήρη, γιατί θέλω να βάλω κάτι ένα θεματάκι λίγο. Προσπαθούμε να πάρουμε τώρα το Χρύσανθο. Γιατί μην το ξεκινήσω και το κόψω έτσι. Και πάει. Να το πάμε, λες και. Ναι, μην το κάψουμε. Καλημέρα Μιχάλη, να είσαι καλά. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Ανδριανή. Να είστε καλά, παιδιά. Μπαίνετε, έτσι. Αφού μπαίνεις για θέατρο, μπαίνεις για παγωτό. Το μπαίνω παγωτό, άρα να πω και θέατρο. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αφού μπαίνεις για θέατρο, τι, δεν σου αρέσει το παγωτό. Δηλαδή, έτσι, απλά πραγματάκια. Στο ίδιο μηνυματάκι μέσα χρεώνεσαι. Μπαίνεις και για τα δύο. Τόσο απλά. Τι γιορτή είναι σήμερα. Τις γιορτές τις ξεχνάω. Σχεδόν κάθε μέρα τα σημειώνω και τα ξεχνάω. Δώστε λίγη προσοχή. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιούλη του 2019. Πρόκλου και Ιλαρίου. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε έναν πρόκλο ή έναν Ιλάριο. Ποιος δεν έχει, ποιος δεν ξέρει. Υπάρχει εκεί έξω ο ακροατής που δεν έχει έναν πρόκλο ή έναν Ιλάριο. Όμως το ζουμί όλο είναι εδώ πέρα. Το λέω και είμαι σίγουρος ότι ο Σωτήρης μετά από εδώ θα πάρει το αυτοκίνητό του ή θα πάρει τα ποδαράκια του και θα κατευθυνθεί προς το Τριάδι, στην περιοχή εκεί. Παϊσίου Αγιορείτου σήμερα. Μετά το Αγία Παρασκευή εκεί δεν είναι. Μάτια μου, αφού έχω πάει. Σου ρωτή. Ναι, και Αγία Παρασκευή δίπλα. Ναι, άλλο ήθελα να πω εγώ. Ναι, λάθος εγώ, εντάξει. Ναι, γιατί έχει, ρώτησε κάποιος νωρίτερα, έχει τρελή κίνηση στον δρόμο Τριαδίου Σουρωτής. Από την πίσω μεριά εκεί. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Γίνεται χαμός, γιατί σήμερα προφανώς θα έχει τρελό προσκύνημα. Ο ναός είναι της, πώς λέτε, Γρηγορίου του Θεολόγου είναι ο ναός. Είσαι σίγουρος? Που είναι ο τάφος του. Στη Σουρωτή, έτσι. Ωραία. Δεν έχω πάει μία φορά. Έχω πάει. Και έχει, ναι, στην Άνω Τούμπα, αυτό δεν το ήξερα, υπάρχει εκκλησάκι στο προάβλιο της Αγίας Βαρβάρας, μεγάλη χάρη της, στην Τούμπα, στην Άνω Τούμπα, από το γήπεδο του ΠΑΟΚ απ' έξω, εκκλησάκι στην μνήμη του, μου λέει ο Σωτήρης, δεν το ήξερα αυτό. Το έχω δει, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι, έτσι. Λοιπόν, Παϊσίου Αγιορείτου, έχει πολύ κίνηση ο δρομοστακί, γιατί μας πήρε και ακροατής πριν ξεκινήσει η κομπή. Λογικό είναι, θα γίνεται χαμός φαντάζομαι σήμερα για το προσκύνημα στον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος αν θυμάμαι καλά αγιοποιήθηκε το 2010 ή κάνω λάθος, κάπου εκεί, 9-10 κάπου εκεί αγιοποιήθηκε. Βερονίκη της Αιμορροούσης, να πω ότι σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια μέρα ψάχνω τη συμμαθήτριά μου τη Βερονίκη από το δημοτικό. Αν με ακούει η Βερονίκη, ήμασταν συμμαθητές. Μα ακούει να με κάνει καλά η κοπελίτσα ή ακούει κάποιος φίλος στο τρίτο δημοτικό. Ανατολικά, εκεί, στη Δελφών. Ήμασταν συμμαθητές, Βερονίκη. Αν δεν κάνω λάθος, 4 χρόνια. Ας επικοινωνήσει μια κατάλευκη, μια κοπέλα κατάλευκη, σαν με τη χλωμάδα της νεκρής. Κοπέλα. Καμία σχέση με Ελληνίδα. Σαν βγαλεμένη από ταινία εποχής του BBC. Και είναι και Σάβα, είναι και Επιφανίου. Σάβα. Γιατί γιορτάζουμε σήμερα, δεν είναι σήμερα γιορτή, εντάξει, είναι κάποιο Σάββα, τέλος πάντων άλλου. Σάββα και Επιφανίου. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχουμε έναν Επιφάνιο στη ζωή μας, έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Εστιάζουμε σήμερα, κάνουμε ό,τι κάνει και η Εσπρέσο. Κάνουμε εμείς ό,τι κάνει και η Εσπρέσο. Τι κάνει δηλαδή η Εσπρέσο, σας λέω αμέσως. Λοιπόν, το βασικό της θέμα έχει να κάνει με τον Άγιο Παΐσιο. Ο Γιάννης Εσνεπίδης μιλά για πρώτη φορά. Όσα έζησα με τον Παΐσιο. Οι συμβουλές και οι στιγμές στο Άγιον Όρος. Σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια, εκοιμήθη η πεφωτισμένη μορφή της Ορθοδοξίας. Και ρωτάω εγώ τον Σωτήρη Δασκαλάκη, ποιος είναι ο Γιάννης ο Εσνεπίδης που μιλά για πρώτη φορά για όσα έζησε με τον Άγιο Παΐσιο? Δεν ξέρω, μου λέει ο Σωτήρης, και πραγματικά πρέπει να ντρέπεται. Νομίζω ότι οι 9 στους 10 που μας ακούνε γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιάννης ο Εσνεπίδης.
ακούω εκατομμύρια φωνές εκεί έξω να λένε Σωτήρη Δασκαλάκη, δεν ξέρεις τον Γιάννη τον Εσνεπίδη. Φύγαμε σφαίρα ξανά στη Ρουμανία, έχουμε Σταύρο Κόλκα. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τη συνέντευξη τύπου. Ναι, Σταύρο, ναι, παλικάρι. Είναι κάποιος που εικάζω την ομιλητή τους. Ναι, ναι. Γιατί δεν υπάρχει μεταμπρέλα. Τι είναι ποιος και τι, γιατί δεν βγήκαμε κακή κακούς. Και από τον Πάο Χρυνωρίς, ο Πασχαλάκης. Α, όχι ο προπονητής, δεν θα μιλήσει ο προπονητής. Ο προπονητής δεν θέλει μετάφραση, θέλει κάτι δυο, δεν βγαίνει. Ναι, ναι, ωραία. Δεν βγαίνει η μετάφραση. Ναι. Γιατί πρέπει να μεταφραστεί σε κανένα 12 γλώσσες, από πορτογαλικά σε ελληνικά, από πορτογαλικά σε ελληνικά, να κρατήσει κανένα τετράγωνο. Ωραία. Άρα τώρα λογικά μιλάει προπονητής τους, έτσι. Όχι, αν μιλήσει ο προπονητής τους, κλείσαμε. Αν μιλήσει ο Πασχαλάκης, αφήσαμε. Ναι, ναι, ωραία, ωραία, εντάξει, οκ. Και λογικό. Λογικό. Πάντα η λογική να σε πει κάτι. Στη ζωή σου, ναι, κυρίως. Καλά, ναι. Για να δούμε. Παναγιώτη, θα ξεκινήσει ο Άλεξ, ας ενωθούμε λίγο ραδιόφωνο. Θα πούμε ξεκάθαρα ρουμανικά. Προς κόμφερας και το παιχνίδι, ή προς τα ΠΑΟΚ. Για την γιορτή, λέει, από ό,τι οργανώνει πλούς. Μην διστάτε. Έχουμε εδώ τους υπομαθητές Ελλάδος. Είναι διαδικαστικά για το παιχνίδι, τότε ξεκινάει τι κάνεις με άλλο. Στην Ρουσία έχει μια αίθουσα τύπου 400 θέσεων. Η αίθουσα. Ένας βλάκας μας λέει το δικά του. Ένας βλάκας. Ένας λέει το δικά του, θα φάω την αλήκα μας πίσουμε. Ναι, άκουσα, είπες ότι κάνω τη δουλειά μου, κάτι είπες, έτσι. Ναι. I'm doing my bloody job. Έτσι να πεις το κρατήσει αυτό το πράγμα εδώ. Μάλλον βγάλε με εκτός αέρα, μόλις κλείσει ο Πασχαλάκης. Ωραία, σε βγάζουμε για λίγο εκτός αέρα για να πάμε όταν ακούσουμε όταν μιλήσει ο Αλέξανδρος. Είναι πραγματικά εφιαλτικό νομίζω αυτό, δεν είναι εντάξει, οκ. Βάσο, καλημέρα, να είσαι καλά. Βάσος άνδρας, έτσι, ο Βάσος. Και υπάρχει και Βασιλική λίγο παρακάτω, να είστε καλά. Ναι, Βασιλική, να είστε καλά, παιδιά. Καλή τύχη. Έχουμε τον Σταύρο σε ετοιμότητα. Δεν έχει νόημα να ακούμε τώρα, μιλάει ο Ρουμάνος, μάλλον προπονητής. Το θέμα είναι να ακούσουμε λίγο τον. Τον Πασχαλάκη, τον Αλέξανδρο. Είσαι αλυταράς. 501. Είσαι αλυταράς. 501. Αλυταράς είσαι. Αλυταρά 501. Είσαι. Είσαι αλυταράς 501. Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Έχεις βαλθεί εδώ και 1-1,5 μήνα να μας πάρεις και τα σόβρακα. Λοιπόν, Σωτήρη, μπορούμε να πετάξουμε μουσική τώρα μόλις διαβάσεις το μήνυμα του 501 του ΠΑΟΞΥ. Ωραία, γιατί νομίζω μήπως θα τον χάσεις, θες να είμαστε χωρίς μουσική. Α, οκ, εντάξει. Για σένα τώρα, μήπως χάσεις το Σταύρο, άμα είναι να χάσουμε το Σταύρο, όχι, εντάξει. Οπότε, με το που διαβάζω το μήνυμα του 501, που εδώ και περίπου 1,5 μήνα μοιάζει να κλέβει την SMS-ική παράσταση της εκπομπής, θα πετάξει ο Τύρης μουσική. Κατευθείαν το διαβάζω, μπαφ, πετάει η μουσική. Ρώτησε νωρίτερα η Αθηνά, ποια είναι τα νέα κανανέων για τον Άρη. Έλειπα, λέει, 2 εβδομάδες, δεν έχω ιδέα, ήμουν για Χαλκιδική κτλ. Λέει ο 501. Τα νέα του Άρη είναι πως έπαθε χιαστούς ο Φορτούνης. 501, κάτι τέτοια σχόλια έκανε και ο Παναγιώτης και δεν είναι εδώ σήμερα. Σήμερα. Διόλου απίθανο, αν διαβάσω το μήνυμά σου τον Χρύσανθο, να κοπείς και εσύ.
Πάμε. Ρουμανία, Κλουζ, Σταύρο. Ακόμα Πασχαλάκι. Ακόμα Πασχαλάκι. Mm-hmm. Ωραία. Είναι το τέταρτο φιλικό για μας. Αποκρίθηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ στο κάλεσμα της Κλουζ. Είναι τιμή μας να δηλώνουμε την παρουσία μας στα 100 χρόνια της ομάδας. It's our fourth friendly game for this first season. We came after a call of Clues to be a part of this celebration for 100 years of the club's history. Είναι ένα φιλικό που το έκλεισε ο κύριος Τσέσκο και πραγματικά έχει αυτή τη διάθεση να συνεχίσουμε τα φιλικά και ώστε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται για τα προβληματικά της Champions League. It's an honor for us to be here. It's a friendly game that was organized and booked from our former coach, Mr. Lucescu, because he wanted to have a good pre-season in order to be ready for the Champions League qualification. Και την πλευρά του ΠΑΟΚ ευχόμαστε τα καλύτερα στην κατάσταση. From our side, we wish us the best. Dacasson, τον τρεπόρτιν. Αυτά ήταν τα βαθιστόχαστα που ακούσαμε. Τι να πει τώρα, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια ερώτηση. Ποιο στερεότυπα πεθαίνεις, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εντάξει, τι να πεις. Δεν χρειάζομαι. Τι λέει για τον Λουτσέσκου? Αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ευχαριστήσουμε σίγουρα τον κύριο Ράσβαλ και να ευχαριστούμε τον κύριο Φερέιρα να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα θέλω του. The transition period of adaptation to the new needs of the new coach. We're trying to become part of the team that wants to see. Ερώτηση για τον Λουτσέσκο, πάντα. Ήταν φυσιολογικό επιμένως αυτά για τον Τσίρκο. Μια ξανθιά την έχει πάρει ο Κοβεράς. Τι έγινε μία, τι είπες μία? Αστροχή για τη Ρουμανία και θα το γνωρίσουμε. One of the big club, the historic club, which is 100 years of history, which is what we remember, that's what we came here to be part of the show. Όταν έξα να φτιάξει κάτι που σε ρωτήσει, σε λέει, μα when we won the league, we did a big step in our stadium. The players, we did the stars of the ceremony, winning the
Μάλλον, παιδιά, πάμε λίγο εδώ. Σε... Έχουμε τον Σταύρο σε ετοιμότητα, γιατί είναι φιαλτικό, δεν είναι. Ναι, είναι φιαλτικό. Ναι. Σταύρο, αν μπορεί, κάνε ένα σχόλιο εσύ, γιατί δεν ακούμε τίποτα. Δεν ακούγεται, παλικάρι μου. Δεν μπορώ να ακούσω σχόλιο, γιατί θα χαστώ και αυτό που θα χαστούν πριν τα δικά του. Κάνε. Δεν θέλουμε χαστούκια. Θα κάνουμε ένα live, αν κάθε συνέντευξη για 10 χρόνια. Ναι, μετά, να κάνουμε τα μισή. Ναι, ναι, Σταύρο. Ναι, γιατί τώρα δεν είναι παλικάρι μου, δηλαδή θα το γυρίσει ο κόσμος. Ναι, να σκαλά, κλείνουμε, ωραία. Οκ. Ναι, προτιμώ ξεκάθαρα να ακούσουμε τον Σταύρο να μας πει τι λέχθηκε, τι υπόθηκε. Έτσι, είναι φιαλτικό, έτσι, δεν ακούμε τίποτα. Πραγματικά δεν ακούμε τίποτα. Λοιπόν, αν χαίρομαι κάτι στην Αθηνά από το κεντρικό κορδελιό, πέρα από όλα τα άλλα, αυτό που χαίρομαι ίσως περισσότερο, είναι ότι δεν αφήνει ποτέ γάντι που τις πετάνε πεσμένο κάτω. Ειδικά αν είναι ασπρόμαυρο. Ειδικά αν είναι ασπρόμαυρο, το σηκώνει οπωσδήποτε. Το ίδιο κάνει και τώρα. Με αφορμή το μήνυμα του 501 του ΠΑΟΚΤΣΙ, που λέει τα νέα του Άρη είναι πως έπαθε χιαστούς ο Φορτούνης, η Αθηνά λέει, χαίρομαι πάντως που γνωρίζεις τα νέα του Άρη καλύτερα από ότι της δικής σου ομάδας. Δική σου ομάδας. Λοιπόν, Σωτήρη, πάμε σε διαλυματάκι για να είμαστε άνετοι και μετά. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Κανονικά γίνεται χαμός. Πατρώνες Αριανοί, ήλωτες Παοκτσίδες κλπ. Ξέρεις εσύ, φανταστικό, προφανώς με αφορμή την τιμωρία του Παναγιώτη Παπαδόπουλα, έτσι. Πατρώνες Αριανοί, ήλωτες Παοκτσίδες κλπ. Ξέρεις εσύ, εκεί το πας προφανώς, έτσι, 501. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, τώρα το είδα, συγγνώμη. Είναι το δεύτερο μέρος αυτός, εδώ συγγνώμη εγώ. Το διαβάζω από την αρχή, τώρα το είδα. Όπως λένε η Ενκάρντια από την κάτω Ιταλία, ωραίο σχήμα, πολύ ωραίο σχήμα. Όπως λένε η Ενκάρντια από την κάτω Ιταλία, να λιπαριάσει του πατρούνου μου την φατιά στο τραγούδι «Άντρα μου πάει». Πατρώνες Αριανοί, ήλωτες Παοξίδες κλπ. Λίγο το σκότωσα. Να λιπαριάσει του πατρούνου μου τη φατιά στο τραγούδι «Άντρα μου πάει», πατρώνες Αριανοί, ήλωτες Παοξίδες κλπ. Ξέρεις εσύ, αγόρι μου, δεν παίζεσαι. Δεν υπάρχεις. Ενώ βλέπω ότι υπάρχεις, νιώθω ότι δεν υπάρχεις. Τελευταίο break για σήμερα και επιστρέφω σε λίγο. Σε ετοιμότητα, τρεις διπλές, παραστασάρα απόψε 9 η ώρα. Βίκτορ ή τα παιδιά στην εξουσία. Στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, δε μασάς ούτε χαλάζι, ούτε βροχή, ούτε κεραυνούς. Και δύο κουβάδες παγωτό από έναν σε δύο τυχερούς ακροατές από το Giorgello. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή ηχολήπτη. Αποχώρησε κατάκοπος ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης και αναλαμβάνει ολόφρασκος, θα έλεγα, τα ηνία στα ντεξ και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου, ο Χρήστος ο Κιώσης, άκα DJ Κίος, ο οποίος θέλει να πάρει 4 εβδομάδες άδεια. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Ό,τι θέλει ο Κιώσης. Ό,τι γουστάρει ο Κιώσης. Θέλω, λέει, 4 εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι. Απίστευτο. Να μην φύγουν τα άλλα τα παιδιά, οι ηχολήπτες, για να πάρει 4 εβδομάδες ο Κιώσης. Μιλάμε τώρα για ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, κανονικά. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στον Χρήστο Τσαλτίδη, στην μακρινή και φιλόξενη Ολλανδία. Μας μένουν για εκπομπή 10. Α, το παλεύουμε, λέει, δεν είναι πολύ σίγουρο. Δεν είναι πολύ... τότε μπορούμε να ανοίξουμε και γραμμές. Ανοίγουμε γραμμές. Όποιος θέλει να βγει, απλά αν έχουμε τον Χρήσανθο, κάποια στιγμή. Α, περιμένουμε λίγο, έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι τρέχουν διαγωνισμοί, ότι σε περίπου 16 λεπτά από τώρα θα βγάλουμε τρεις νικητές για τις τρεις διπλές για την παραστασάρα απόψε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία. Τεράστια πραγματικά παράσταση. Σχεδιτεί ο Γιάννης ο Αναστασάκης, παοκτσάκι άρρωστο από τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ. Καλημερίζουμε Γιάννη Αναστασάκη, που ελπίζει ότι κάποια στιγμή, ελπίζω κι εγώ, να τον έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Αυτός μπορεί, εγώ να δω πώς θα μπορέσει εδώ πέρα, να πρέπει να είμαι μόνος, χωρίς Παναγιώτη, χωρίς Χρήσανθο, και να δούμε εκεί να βολέψει η ημερομηνία. Τρεις διπλές λοιπόν για απόψε, 9 η ώρα η παράσταση, στην υπέροχη μεγάλη αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, οπότε δεν φοβάσαι ούτε κρύο, ούτε χιόνια, ούτε χαλάζια, όπως έχει πάει το ελληνικό καλοκαίρι που έχει γίνει τρισάθλιο πλέον. Και δίνουμε και σε δύο τυχερούς από ένα κουβά ονειρικό παγωτό από το Τζιορτζέλο, που γιορτάζει φέτος 12 χρόνια, 12 καλοκαίρια, Βασιλής Σόργας 85, γωνία με Κοσμά Ετωλού, στην καρδιά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το βασίλειο, ο παράδεισος του παγωτού, και όχι μόνο του παγωτού όμως, έτσι, και των αλμυρών και των βουτυμάτων και των κουλουριών
και των σούπερ κρουασάν, πραγματικά κολλασμένα κρουασάν, και των κερασμάτων και των σιροπιαστών. Έχω χτυπήσει ονειρικά κουρκουμπίνο τουλουμπάκια από τον Τζιορτζέλο, αδέρφια. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δημογράφηση θέατρο, ή παγωτό ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Πολύ πολύ ψαγμένο μήνυμα το 501. Πολύ ψαγμένο μήνυμα με τους στίχους των Ενκάρντια που τους μεταφέρει στα ποδοσφαιρικά της πόλης, στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Είπα λίγο νωρίτερα ότι ο Σωτήρης Δασκαλάκης δεν ήξερε, ρωτάω λίγο τον Χρήστο Κιώση. Χρήστο Κιώση, μας λέει η Εσπρέσο, στο πρωτοσέλιδο της σήμερα, είναι, γιορτάζει, έχουμε τη μνήμη του Αγίου του Παϊσίου. Παουσία του Αγιορείτου. Είναι η κοίμηση, ναι. Είναι Παϊσίου του Αγιορείτου σήμερα, με αφορμή την κοίμηση. Σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια. Ο Γιάννης Εσνεπίδης μιλά για πρώτη φορά για όσα έζησε με τον Παϊσίο. Και ο Σωτήρης με ρώτησε ποιος είναι ο Γιάννης ο Εσνεπίδης. Του λέω, είσαι απαράδεκτος, νομίζω ότι οι 9 στους 10 εκεί έξω γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιάννης ο Εσνεπίδης. Και μου λέει ο Κιώσης, σαφώς και γνωρίζω. Είναι ο ανιψιός του πατέρα Παΐσιου. Από ό,τι κατάλαβα, μόνο ο Σωτήρης δεν γνώριζε ότι ο Γιάννης Εσνεπίδης είναι ο ανιψιός του πατέρα Παϊσίου. Και η Εσπρέσο του πήρε μια συνέντευξη, περίπου 2 σελίδες είναι, όπου για πρώτη φορά λύνει την σιωπή του ο Γιάννης ο Εσνεπίδης. Έτσι. Έχουμε ακροατή, πάμε στον ακροατή, καλημέρα. Καλημέρα Μάρια. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις, παλικάρι μου. Έλα, δεν με γνώρισες. Είσαι άμα... Βαγγέλης από Αριδαία. Ο Βαγγέλης από Αριδαία, έμαθα ότι κρατάς και τον Αλέξανδρο τον Μεντί, τον επιθετικό. Ναι. Το extreme είναι αυτό. Ναι, extreme. Τον δοκιμάσαμε σε κάποια φάση και σαν τον Βιερίνια. Ήταν ο Βιερίνια του Αλμοπού. Ναι. Το βάζαμε αριστερό μπακ με δεξί ποδάρι. Από δεξί extreme που έπαιζε το παιδί. Από δεξί extreme τον πήγατε αριστερό μπακ. Ναι. Έτσι. Αυτό μπορεί να γίνει και μόδα τώρα με το Βιερίνια, δεν ξέρω. Να μην καλά, το έχουν κάνει πολλοί άλλοι πριν κάτι δεκαετίες. Εντάξει, οκ, μην τρελαθούμε. Ναι, δεν ξέρω, τόσο δεν παρακολουθώ. Είμαι μικρός, αλλά ναι. Τώρα το βλέπω, το δοκιμάσαμε και εδώ. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο καλός. Ναι. Μισό, αλλά μπροστά είναι πολύ καλός. Ναι. Δεν το ξέρω ότι τον κρατήσαμε, δεν πρόλαβα να πω. Το είδα, αν δεν κάνω λάθος, προχθές στο ρεπορτάζ του Αλμοπού. Προχθές. Το είδα προχθές. Ναι. Δεν το είδα αυτό. Ναι, ναι. Είδα για άλλες ανανεώσεις, αλλά το όνομά δεν το είδα. Μα δεν έχω λόγο να πω, να σου πω. Εγώ λέω τι διάβασα ρεπορτάζ, γιατί δεν σου πω ψέματα, δεν έχω κανένα λόγο. Όχι, να με πεις ψέματα, λίμωνα, απλά δεν το είδα. Ναι, ούτε μάνατζερ του παιδιού είμαι, ούτε τίποτα. Τα βλέπω συνέχεια, όχι, τι είναι, λίμωνα. Ναι. Και τα center back μας τα κρατήσαμε, εντάξει. Ναι. Τώρα είσαι μόνος είσαι σήμερα, έτσι. Σήμερα μόνος, ναι, έχει τιμωρία ο Παναγιώτης, γιατί έκανε κάποια σχόλια, ενώ ήταν στον αέρα ο Χρύσανθος, για επί δύο μέρες συνεχόμενες, έκανε κάποια σχόλια τα οποία υπερεύαιναν τα εσκαμμένα. Ναι. Και τον έδωσε ο Χρύσανθος άδεια άνευ αποδοχών. Σαν υποχρεωτική άδεια σήμερα, βέβαια δεν είναι και άσχημο, Παρασκευή να κολλήσει να του βγει τριήμερο. Όχι, εντάξει, τριήμερο. Δωάρα, κάτσε καλά. Ναι. Ήθελα να πω λίγο για το... Τη Δευτέρα υπάρχει συνάντηση εδώ στο σταθμό μας για τον Παναγιώτη, ναι. Α, έχετε meeting γι' αυτό. Ναι. Πώς θα τον τιμωρήσετε. Ναι. Να πω λίγο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Έμαθα, άκουσα δηλαδή από το speaker ότι στην Αγγλία το προωθούν πάρα πολύ. Ναι. Και λέει εκεί η Ομοσπονδία η Ποδοσφαιρική της Αγγλίας έχει ξοδεύει λέει, κάθε χρόνο 130 εκατομμύρια λίρες. Αυτά είναι λεφτά. Για υποδομές, για ομάδες, δηλαδή σε τοπικά επίπεδα, αρασιτεχνικά κατάλαβες. Ναι. Για να, σε ακαδημίες, για να προωθήσουν το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τι να σου κάνει, ρε φίλε, είναι υγιές προϊόν. Είναι υγιές το προϊόν εκεί. Είναι μια χώρα που έχει υγιές προϊόν αυτό. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Και Βαγγέλη, επειδή περιμένει και άλλος. Ναι, ναι, παίζουν και κάτι και για να κλείσουμε. Τώρα, ναι. Παρατήρησα ότι αυτές οι γυναίκες που φτάσανε στα ημιτελικά, τέλος πάντων, που κοντέψαν στο τέλος της διοργάνωσης, ήταν οι ομάδες που είχαν πιο μεγάλο ύψος γυναικών, ο σωματότυπός τους, οι πιο ψηλές γυναίκες. Οι πιο ψηλές. Κάτι που ήταν οι κοντές, γιατί είδα κάτι Αργεντινές, κάτι τέτοιο, ήταν πολύ κοντές. Παίζανε με μεν μπάλα, αλλά ήταν πολύ κοντούλες. Ναι. Φιλική εκδοχή του πυγμαίου, ναι. Φιλική εκδοχή του πυγμαίου. Ναι, κάπως έτσι. Εντάξει, όχι κοντές για γυναίκες, για ποδόσφαιρο κοντές. Για γυναίκες ήταν 1,69, 1,65, κανονικές, εντάξει, φυσιολογικές. Ναι. Απλά για μπάλα τα πιο μεγάλα κορμιά περάσανε στον τελικό. Δηλαδή είναι πάλι το ποδόσφαιρο και στις γυναίκες πάει στη φυσική κατάσταση
και στο σωματότυπο. Ναι, βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου την Alex Morgan, την Αμερικανίδα, που είναι πραγματικά γυναικάρα, κούκλα. Μοντέλο. Οι πιο πολλές είναι μοντέλα. Οι Αμερικανίδες, ειδικά είναι μοντέλα, δεν υπάρχουν σαν τις Αμερικανίδες. Δεν υπάρχουν. Η οποία προκάλεσε με τον πανηγυρισμό της εναντίον της Αγγλίας. Σκόραρε και έκανε ότι πίνει τσάι. Α, ναι, μπράβο, ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Βαριά ηρωνία. Παντελής έλλειψη σεβασμού στη μητέρα του ποδοσφαίρου. Χαριτωμένο όμως. Αλλά χαριτωμένο, έξυπνο, ναι. Και κλείνοντας, να στείλω χαιρετίσματα στο Φούρναρη, τον Δημητράκη, στη Σταυρούπολη. Στον Φούρναρη, τον Δημητράκη, στη Σταυρούπολη, εδώ τη δικιά μας ή της Αριδαίας. Όχι, κύριε, στη Σταυρούπολη δεν έχουμε στην Αριδαία. Ναι, από όσο ξέρω δεν, λέω μήπως καμιά έχετε αποκτήσει, δεν το ήξερα. Εδώ, σε εμάς. Σε εμάς. Είναι ο Δημητράκης, είναι Ηρακλειδέας αυτός. Όχι, Παοξής είναι. Παοξής στη Σταυρούπολη, μη χειρότερα. Όχι, φανατικός. Όχι, φανατικός. Ναι. Εντάξει, ωραία, τότε είναι καλός. Ωραία, έγινε Βαγγέλη. Να σε καλά, Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, Τακινάρντι, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ακούμε Τακινάρντι. Λοιπόν, προχθές εσύς φυλάει για τον Ανδρέα, τον πιο κολλητό του συνεργάτη, σου είπα για το σωματοφυλάκι. Το διαβάσαμε, το διάβασα. Το διαβάσαμε, αγόρι μου. Στον αέρα. Βέβαια, ναι. Ναι, ήταν πολύ οικείο πρόσωπό του. Ναι. Με τον Παναγιώτη, εδώ παλικάρι μου, μαζί και ο Παναγιώτης ήταν, ναι. Οικογενειακή λιγούρα, πήγα το αλέτα, δεν θυμάμαι. Ναι, τι γιατί να σε πω ψέματα, ρε φίλε. Ναι. Δεύτερον, 1993 που λες, μπαίνω σε ένα μαγαζί, ναι. Για καμουφλάζ μιλάω τώρα. Για καμουφλάζ? Ναι. Το μαγαζί καμουφλάζ? Όχι, το τραγούδι, το συγκρότημα. Α, η καμουφλάζ. Ναι. Ω, καμουφλάζ. Είμαι με το φίλο μου τον Μιχάλη, ο οποίος... Χρήστο, βάλτε λίγο μπορείς τον Φρίζος, είναι. Κάτσε, ποιοι το λέγανε αυτό, ρε εσύ? The Great Commandant, the Great Commandant, που ήταν φωνή... Περίμενε παλικάρι μου, έχω DJ Kios εδώ. Ο Stan Ridgway το έλεγε το κομμάτι. Stan Ridgway, ναι. Και μιλάμε, έχω πάθει σόκλο, ρε Μιχάλη, βγάλαν οι λοιπές, λέω καινούργιο, αυτός ναι. Καταρχοντας, ανέβαινε σε οροφές συνέκθεση, η ίδια φωνή του Γκόρη, ναι. Να πούμε, κανένα ναι. Παλαβιάρης, Ηρακλειδέας, 48άρης, που δεν πατάει στο κήπεδο εδώ και 15 χρόνια. Τι να πατήσει ο άνθρωπος. Ηρακλειδέας, κλασικός, κυριλέ, με μπλε καμισάκι, γυαλί, σε 13, με το διακίας του, ναι, ναι. Είναι από τους Ηρακλειδείς που διώξατε, καταφέρατε και διώξατε. Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι. Λευτεριά στον Παναγιώτη, γιατί ναι. Άμα γίνει κάτι άλλο θα γρέψουν τα πράγματα. Δηλαδή αυτό τώρα τι είναι, απειλή στον σταθμό, δεν κατάλαβα τι. Απειλή, δεν απειλή, δηλαδή τι έκανε ο Παναγιώτης. Επί δύο συνεχόμενες μέρες, ενώ ήταν στον αέρα ο Χρήστος, έκανε κάποια σχόλια... Υποτίθεται, είστε μια εκπομπή, μια τριάδα που... Κριάδα, δεν... τι κριάδα ρε, τι λες, τι κριάδα. Κριάδα. Α, τριάδα, συγγνώμη, ναι. Δεν είστε μετικοί, δηλαδή το καλαμπούρι σας δεν ξεφεύγει ποτέ ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή έφαγες τράβομα ο Χρήστος, θέλω να μου πεις, απαντήσεις ειλικρινά. Θεώρησε ότι κάποια λεγόμενα και σχόλιά του υπερέβησαν τα εσκεμένα. Δεν πρέπει να τα λες στον αέρα σου, αυτό με έσπλησε σαφώς, αυτό μου λες. Ξέρω, εγώ δεν έχω, το κόβω εκεί, ναι. Πέρασαν και εγώ το κόβω, γιατί δεν... Πάνε μετά, παίρνα στη γειτονιά εκεί, στον Τζιορτζέρο, τον ξέρεις τον Γιώργο. Είσαι στο σπίτι σου κοντά, Γωνία Όλγας, πιο κοντά σε σένα. Βασιλής Όλγας, γωνία με Κοσμάη Τολού. Πλάκα με κάνεις. Λε, εκεί δίπλα μένω, ρε. Το Τζορτζέρο δεν ξέρεις. Κολλασμένο παγωτό, κολλασμένα γλυκά, κρουασάν. Ναι. Άκου να σου πω, επειδή μετά όταν απολύθηκα το 99, δούλευα στην Ελληνία στα κάστρα με 17 διαφορετικές γεύσεις παγωτού. Από στρατσατέλες, από γιαούρτια. Είχα φτάσει σε σημείο όταν δουλεύεις ένα αντικείμενο. Μετά είχα να φάω 3 χρόνια παγωτό. Είσαι μπουχτισμένος, δεν το καταλαβαίνω, ναι. Έπρεπε να φτιάξω όλες τις 17 αυτές τις ψώνες. Απογορευνά το αφεντικό μου τέλος πάντων. Είχε δηλαδή τέτοιο παγωτό, δεν μπορώ. Δηλαδή εσύ η Μάρη εκεί θα... Να υποθέσω το... απογρευνά το γάλα εννοείς προφανώς. Μα δεν ξέρω. Ψώνης ερχόταν ένα φορτηγό κάθε Δευτέρα ας πούμε και μας γέμιζε την παγωτοθήκη ας πούμε με 17 διαφορετικές γεύσεις. Ναι. Όσο για μένα δει αγαπημένη μου είναι φιστίκι, συγχαίρω με τη σοκολάτα, κρέμα, ό,τι έχει σχέση με άσπρο. Φιστίκι και κρέμα. Ναι, σίκο, σίκο σου αρέσει το σίκο, το λατρεύω, το λατρεύω το σίκο. Και σίκο, ναι. Έτσι, έτσι. Ωραία, γιαούρτι, έγινε τα κινάρτι, έγινε αγόρι μου. Και γιαούρτι, ωραίο, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Καλημέρα αγόρι μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Περιμένει άλλος ακροατής. Χρήστο.
Άνετα μπορούμε να βγάλουμε έναν ακόμη, έτσι. 2310-287-888. Μια ζωή ξεχνάω το κομμάτι αυτό. Ποιος λένε το λέει? Ο DJ Κίος μου το θύμισε. Ξύπνα, λέει, βλάκα. Stan Ridgway. Χρονιά θυμάσαι, Χρήστο? 86. Θα έλεγα μέσα 80's κι εγώ, εντάξει. Ακριβώς. 1986. Καμουφλάζ. Σε όλους τους καμουφλαζάτους και τις καμουφλαζάτες. Χρήστο, το θεωρώ τρισάθλιο. Πραγματικά δεν μου αρέσει. Ειλικρινά. Αυτό, πού ήταν αυτός, ναι, σε ποια μπάντα? Κοροϊδεύεις. Ωραία μπάντα η Wall of Voodoo. Ήταν εκεί ο Stan Ridgway. Έλα ρε. Άντε ρε. Και ιδρυτικό μέλος με λέει ο Χρήστος. Η Wall of Voodoo, ναι. Ωραία μπάντα. Τι λες ρε φίλε. Τι λες. Το κομμάτι το θεωρώ τρισάθλιο. Ειλικρινά. Δηλαδή αυτό έχει τύχει να τα ακούσει σε μαγαζί και βγήκα έτσι στο κρύο. Ναι. Μου λέει ο Χρήστος, στα μαγαζιά εγώ δεν το έπαιζα ποτέ. Ήτανε κάτσε καλά DJ ο Χρήστος. Άρα συνεπώς συνεχίζει και είναι. Απλά δεν το λειτουργεί, δεν το ασκεί τώρα. Το έβαζα μόνο στο ραδιόφωνο. Γιατί ήταν, είναι και θα είναι και σούπερ ραδιοφωνατζής ο Χρήσταρος, ο Κιώσαρος. Το έβαζα, λέει, αυτό μόνο στο ραδιόφωνο. Εγώ σε αυτό έχει τύχει να το βάλει μαγαζί. Έχω βάλει τον μπουφάν και βγήκα έξω στο κρύο. Λέω, α, τελειώσει. Α, βάλει 2,5 λεπτά, πως, γιατί οι DJs τα πειράζουν, τα κόβουν κιόλας, κάνουν τις μίζερ πατ, δεν το αφήνουν να παίξει όλο. Δηλαδή, βγήκα έξω στο κρύο για να μην το ακούω. Σοβαρά, το έχω κάνει αυτό. Η σφαίρα με το όνομά μου πάνω, ξέρεις, βγει μου, την τζάκωσα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Το καμουφλάζ, στο καμουφλάζ, ναι. Ο καμουφλάζ, ναι. Κάτσε καλά. Λοιπόν, παιδιά, λέω τους νικητές, δεν μπορέσαμε να βγάλουμε Χρύσανθο. Μάλλον αντιλαμβάνομαι και το γιατί. Νομίζω και εσύ το αντιλαμβάνεσαι το γιατί. Προφανώς είχε να κάνει με τον Παναγιώτη. Κατάλαβε καλά ο Παναγιώτης, έτσι. Στην υγεία του αυτό είναι καλά το παιδί, δεν τίθεται θέμα. Και είναι αδερφός, δεν σχολιάζω. Οπότε δίνουμε τους νικητές οι συμμετοχές περισσότερες για το παγωτό. Και λογικό, αλλά και πάρα πολλοί έχετε στείλει και για θέατρο και για παγωτό. Οπότε ξεκινάω με την παράσταση Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία. Πηγαίνουν απόψε, διπλή πρόσκληση, ή Ανδρονίκη Παντοσίτη, ο Γιάννης ο Γκουμάκης και ο Μιχάλης ο Πάλιουρας. Επαναλαμβάνω, αντιστρόφως, ο Μιχάλης ο Πάλιουρας, που παίζει να και το Παλιούρι, ο Γιάννης ο Γκουμάκης και η Ανδρονίκη η Παντοσίτη. Μουσική ανάσα και δίνω νικητές για το παγωτό από τον Τζορτζέλο. Από καρδιάς ευχαριστώ τον Τζορτζέλο για την συνεργασία. 12 χρόνια φέτος στην Βασιλής Ρώσης 85. Αξίζει να πας, αν δεν το ξέρεις. Μιλάμε για πραγματικά παραδεισένιο παγωτό, ολόφρεσκο, χειροποίητο, καθημερινό. Okay. Αλλά και όχι μόνο. Όχι μόνο. Και όλα τα άλλα που έχει είναι πάρε τα βουνά και τρέχα, κανονικά. Λοιπόν, Τζορτζέλο, πηγαίνουν οι Νίκη Λαβρεντιάδου, Βάσος Παναγόπουλος. Δεν είναι διπλή η πρόσκληση, μονή είναι. Πάνε να πάρουν ένα κουβά παγωτό. Η Νίκη Λαβρεντιάδου και ο Βάσος Παναγόπουλος. Από σήμερα, μετά την μία το μεσημέρι, έως και την ερχόμενη Παρασκευή, έχετε μπροστά σας 7 μερούλες για να καβατζώσετε παγωτάρα από τον Τζορτζέλο. Λοιπόν, από τα παιδιά εδώ στην Τρόικα, τα μαλωμένα και πικραμένα, από τον Σωτήρη Δασκαλάκη, από την Μαριλίζ και από τον Χρήστο Κιώση, να έχετε ένα bloody rocking weekend και προσευχηθείτε να επανέρθει στην πατρίδα μας το καλοκαίρι που της πρέπει, που της αξίζει και το έχει τους προηγούμενους 3.000 αιώνες της ζωής της. Γιατί αυτό είναι Ινδονησία, είναι Μανίλα, δεν είναι καλοκαίρι. Και πάνω απ' όλα δεν είναι το ελληνικό καλοκαίρι το οποίο ύμνησαν χιλιάδες ξένοι περιηγητές.